Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος. Πριν να αρχίσω να σας θέτω εγώ τις ερωτήσεις, κύριε Ράμφο, η συνάδελφός μου παίρνει μηνύματα εδώ στο πόρταλ που έχουμε και μας φέρνουν και από το κοντρόλ από τους τηλεθεατές μας να σας τα θέσει για την ενότητα που έχουμε συζητήσει. Πρέπει να απαντήσω δηλαδή. Ναι, να απαντήσετε βεβαίως. Ναι, ναι. Να τα ακούσουμε πρώτα και να απαντήσετε. Ναι, ναι, ναι. Κάτι που σχολιάζεται γενικά από αρκετούς τηλεθεατές είναι ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει, δεν μπορούμε ακόμη να αποκωδικοποιήσουμε το νόημα αυτής της εξέγερσης, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το ότι είναι πολυσυλλεκτική και ότι δεν είναι μόνο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της νεολαίας που έχει βγει στους δρόμους. Από την άλλη πάλι, κάποιοι άλλοι σχολιάζουν και ρωτούν αν θεωρείται ότι η πολιτεία έχει καταλάβει και έχει αποκωδικοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά της κρίσης και μπορεί να την αντιμετωπίσει ή όχι. Το δεύτερο. Η πολιτεία προφανώς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αγορών αγοράζει. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Απλώς προσπαθεί να ακολουθήσει την μετριοπαθή πολιτική του να αφήσει το πράγμα να ξεθυμάνει και γι' αυτό με ένα ήπιο τρόπο έτσι, καταβάλει την προσπάθεια να ελεγχθούν, να περιοριστούν τα γεγονότα. Δεν έχει ούτε σκεπτικό, έχει ούτε πολιτική, ούτε αντίληψη του προβλήματος, να πούμε. Αν έχει όμως τέτοιες βαθιές ρίζες το πρόβλημα όπως τις λέτε εσείς, διότι αυτό που λέτε είναι δομικό στοιχείο μιας κοινωνίας και τη χαρακτηρίζει. Μα είναι το ελληνικό πρόβλημα αυτό που σας λέω. Αυτό που λέτε. Το ελληνικό πρόβλημα των γεγονότων. Ασφαλώς δεν έχει ιδέα. Δεν μας ενδιαφέρει όμως αυτό, διότι εμείς τους ψηφίσαμε, τους αποδεχτήκαμε με την άγνοιά τους. Το άλλο ερώτημα. Το άλλο ποιο είναι. Ότι είναι πολυσυλλεκτικό. Και πάλι επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν για το Μάιο. Όταν ανοίγει μια τρύπα, το ενδιαφέρον έχει το κομπρεσέρ που την άνοιξε, διότι μετά πέφτουν όλα μέσα. Επομένως, εκείνο που μας ενδιαφέρει για την ιδιοσυστασία του φαινομένου έχει να κάνει με τον πυρήνα της εκρήξεως και τα ψυχολογικά του συμπαρομαρτούντα και όχι με το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι μπορεί να βρέθηκαν και να διαδηλώνουν επί ένα μήνα και τα λοιπά. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Μάλιστα. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι ισχυρή επιχειρηματολογία. Πάμε στο θέμα του μηδενισμού. Στο μηδενισμό, λοιπόν, τι θέλετε να μου πείτε. Να θέσω το ερώτημα. Ναι. Από αυτά που θυμάμαι διαβάζοντας το άρθρο σας και το διάβασα κανένα δύο φορές. Ωραία. Λέτε στην αρχή, το επισημαίνετε, ότι ο μηδενισμός είναι ένα φαινόμενο της Δύσης. Είχε και μια έκφραση στη Ρωσία και ο μηδενισμός, λέτε, ιστορικά, δεν επηρέασε την Ελλάδα ακριβώς διότι υπήρχε ένα τελετουργικό, αν το θυμάμαι. Ναι, ένα προστατευτικό θρησκευτικό κέλυφος. Μάλιστα, αυτό. Τύπο τελετουργικό το ονομάζω. Λοιπόν, αυτό έτσι πως το λέτε. Αυτό το ίδιο που λέτε είναι και η αδυναμία, διότι είναι διαφορετικό αυτό το κέλυφος από αυτό που περιγράψατε ως αντίληψη της Ορθοδοξίας. Φαντάζομαι πως όχι. Αυτό δεν είναι ασκητικός πυρήνας. Τι σημασία. Είδατε ποια είναι η διαφορά στην ασολογία μου. Για πείτε μας τη διαφορά. Έλεγα ασκητικός πυρήνας και τώρα λέω τυποτελετουργικό κέλυφος. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά τους για να καταλάβουμε. Έχει διότι, μια διαφορά. Διότι η θρησκεία ή διαμορφώνει συνθήκες μηδενισμού ή δεν διαμορφώνει, έτσι πως το προσλαμβάνουμε εμείς. Τώρα, με τη χρήση δύο προσδιοριστικών στοιχείων, θα μας πείτε ποια είναι η διαφορά τους για να καταλάβουμε. Για να μην υπάρχει αντίφαση. Γιατί υπάρχει αντίφαση τώρα μέχρι τώρα. Μία αντίφαση. Το τυποτελετουργικό μπορεί να εγγυηθεί μία μαγική άνωθεν θετικότητα. Και υπ' αυτή δηλαδή. Καταλάβατε μια. Δηλαδή. Ναι, το θέμα είναι να καταλαβαίνει και πολλοί κόσμος. Γιατί αυτό. Ναι. Βοηθήστε με αν δεν τα λέω καλά να τα. Ναι, το δηλαδή. Να επεξηγείτε εσείς αυτό που λέω. Όχι. Λέω δηλαδή από αυτό που λέτε. Η άνωθεν θετικότητα της σημαίνει. Το στοιχείο, ας πούμε. Έτσι. Το στοιχείο δηλαδή της ευχαριστιακής ζωής. Έτσι, το οποίο έχει τη θετικότητα της μετοχής, ας πούμε, στο σώμα του Χριστού μέσα από την λειτουργία. Έχει τον χαρακτήρα μιας άνωθεν διαχύσεως της χάριτος στους ανθρώπους μέσα από το μυστήριο. Επομένως, με την συμμετοχή στο μυστήριο εξασφαλίζεται μια θετικότητα στην ύπαρξη η οποία δεν έχει να κάνει με το βαθύ ασκητικό αγώνα ο οποίος συνδέεται με τα πρότυπα των Αγίων και τα οποία αυτά καλούνται να γράψουν μέσα στις ψυχές.
Ενώ το τελετουργικό είναι ο τρόπος εκείνος, ο γόνιμος, ο ενδιαφέρον, ο βαθύς κτλ., ο οποίος δεν γράφει με τον τρόπο που γράφουν οι ιδεότυποι των Αγίων, τα πρόσωπα εκείνα δηλαδή, τα οποία εκφράζουν το βαθύτερο πυρήνα, ας πούμε, του αγιασμού. Επομένως, η εγγραφή γίνεται από εκεί. Το άλλο έρχεται να συμπαρασταθεί στην εγγραφή με την αδυναμία ενός μαγικού γεγονότος, το οποίο μπορεί να τελείται, ας πούμε, μέσα στην ευχαριστιακή σχέση και σύναξη, και το οποίο δεν έχει το βάρος και το κύρος από πλευράς, ας πούμε, προτύπων των, των Αγίων, ας πούμε, των προσώπων που το εκφράζουν, το βάρος και το κύρος το οποίο έχει η ασκητική ζωή. Δεν θα πολύ επιμείνω σε αυτό, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε από εδώ, αλλά θέλω να σας επισημάνω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, έτσι πως αναλύεται τα πράγματα με καταλυτικό στοιχείο τη σχέση μας με τη θρησκεία και την διαμόρφωσή μας με βάση τη θρησκεία, μας δημιουργείται την εντύπωση ότι εμείς τίποτα άλλο δεν σκεφτόμαστε όλη την ημέρα και δεν κάνουμε τίποτε άλλο, δεν ενεργούμε παρά μόνο με βάση τη σχέση μας με την θρησκεία. Έχω την εντύπωση ότι δεν συνεννοούμαστε καλά. Λέω ότι τα πολιτισμικά γεγονότα δεν περνάνε από το μυαλό μας. Σκεφτόμαστε όλα τα άλλα. Σκεφτόμαστε τις δουλειές μας, τις business μας, τις φίλες μας. Αλλά όλα αυτά λέτε δρούν υποσυνείδητα. Είναι οι εγγραφές οι ασυνείδητες, οι οποίες πριτανεύουν στις επιλογές ζωής. Οι επιλογές ζωής γίνονται μέσα από ένα πνεύμα, από ένα ψυχισμό διαπλασμένο με τέτοιο τρόπο. Δεν έχουμε ιδέα εμείς από θρησκευτικά. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά οι επιλογές ζωής, οι εγγραφές είναι αυτές. Μάλιστα. Υπ' αυτή την έννοια όλες οι θρησκείες του κόσμου έχουν αυτό το βαθύ και καταλυτικό χαρακτήρα στους ψυχισμούς των ανθρώπων. Δεν μπορείτε για τους Ορθοδόξους μόνο. Σας καταλάβαμε. Για όλους τους λαούς του κόσμου. Σας καταλάβαμε στο σημείο αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι η συνύπαρξη της ευχαριστίας με τον ασκητικό πυρήνα είναι εδώ και πολλούς αιώνες. Γιατί στο παρελθόν δεν εκδηλωνόταν ένας ελληνικός μηδενισμός και εκδηλώνεται από ένα χρονικό σημείο και εδώ, το οποίο θα ήταν καλό να μας το προσδιορίσετε. Μάλιστα. Λοιπόν, για μένα, χονδροειδέστατα και χυδαία, αυτό το πράγμα μπορεί να πούμε ότι εκδηλώνεται, αν θέλετε, πολύ χοντρικά, ας πούμε, εδώ και 30-40 χρόνια αρχίζει να σκυρτάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έλεγα, έτσι να το πούμε χυδαία, προς τη μεταπολίτευση, προς το τέλος της δικτατορίας, ας το πούμε. Υπό ποια έννοια αυτό, γιατί αυτό έχει σημασία. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ψυχισμός με μηδενιστικό περιεχόμενο εάν τη δυσφορία μας δεν την κάνουμε περιεχόμενο της ψυχής μας. Όσο η δυσφορία μεταβάλλεται σε λάβαρο το οποίο, ας πούμε, σύουμε και μεταφέρουμε εναντίον ενός εξωτερικού άλλου εχθρού, τότε τα περιθώρια του μηδενισμού είναι περιορισμένα, γιατί η πολιτική δράση είναι εκείνη που με πλούσια ή φτωχά, ενδιαφέροντα ή αδιάφορα συνθήματα μας αντιπαραθέτει σε ένα εξωτερικό εχθρό. Ο μηδενισμός αρχίζει να αναπτύσσει